από την επιστολή μας προς Γαλάτες, το μάθημά μας από την επιστολή προς Γαλάτες. Είμαστε σελίδα 1028, πρώτο κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1028, πρώτο κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνο ώστι σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν τινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μεταστρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εμείς, οι άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τις σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβατε, ας είναι ανάθεμα, διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητώ να αρέσκω εις ανθρώπους, διότι αν εκόμη ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινον, διότι ουδέ εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού, διότι κούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και κακοποιούν αυτήν, και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμόν υπέρ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερον ζηλωτής υπάργων των πατρικών παραδόσεων, ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου, και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δε συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβην εις τα Ιεροσόλυμα προς τους πρώιμου Αποστόλους, αλλά πήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά τρία έτη ανέβην εις Ιεροσόλυμα δια να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρο και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδον ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω, ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι, έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικός αγνοούμενος εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας τας εν Χριστώ. Ήκουον δε μόνον ότι ο ποτέ διώκον ημάς τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ κάτε πολέμη και δόξαζον τον Θεόν διεμέ. Έπειτα με τα 14 έτη πάλι ανέβην σε Ιεροσόλυμα μετά του Βαρνάβα συμπαραλαβών και των Τίτων, ανέβη δε κατά αποκάλυψην και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών, κατηδίαν δε προς τους επισημωτέρους, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Αλλά ουδέ ο Τίτος ο μετεμού, Έλλην ον ειναγκάστη να περιτιμηθεί, αλλά δια τους παρισάκτους ψεύδα αδέλφους, ή την εσπαρισήλθον δια να κατασκοπεύσον συν την ελευθερία νημών, την οποία έχουμε εν Χριστώ Ιησού, δια να μας καταδουλώσωσι, εις τους οποίους ουδέ προσώραν υπεχωρήσαμεν, υποτασσόμενοι, δια να διαμείνει σε εσάς η αλήθεια του Ευαγγελίου. Αμήν. Μία λοιπόν άκρος επιθετική επιστολή στέλνει ο Απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας, σε μία εκκλησία, σε εκκλησίες μάλλον της Γαλατίας, όπου είχαν υπησέλθει ψευδοδιδάσκαλοι για να μεταστρέψουν και να διαστρέψουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τουλάχιστον ως προς την σύνδεσή τους κατά αυτούς με τον νόμο, δηλαδή ότι το Ευαγγέλιο έχει ισχύ αν οι ευαγγελιζόμενοι τηρούν και τον νόμο. Πράγμα το οποίο συνέβαινε βέβαια στα Ιεροσόλυμα, γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος κήρυτε το Ευαγγέλιο στους εκπεριτομείς, ενώ ο Απόστολος Παύλος κατά πρόγνωση Θεού, κατά αποκάλυψη Θεού και αποστολή Θεού κήρυτε το Ευαγγέλιο προς τους εθνικούς. Στους εθνικούς λοιπόν της Γαλατίας είχαν έλθει και είχαν διδάξει, κηρύξει, γνωστοί, θα τολμούσα να πω, και εκ των σπουδαίων αδελφών των Ιεροσολύμων,
είχαν διδάξει τη διδαχή την οποία αυτοί είχαν εφεύρει, την οποία όπως όμως επανέλαβα, προείπα, την κήρυταν στα Ιεροσόλυμα, καθώς και ο Ιάκωβος είχε ομολογήσει ότι μυριάδες έχουν δεχθεί το Χριστό και όλοι αυτοί είναι ζηλωτές του νόμου. Ο Απόστολος Παύλος όμως φροντίζει για το Ευαγγέλιο που θα κηρυχθεί στα έθνη, γιατί ξέρει ότι ο λαός Ισραήλ τελειώνει. Και πράγματι έχει γραφτεί αυτή η επιστολή το 58 από την Κόρινθο, ακόμη 12 χρόνια μέχρι το 70 θα υπάρχουν τα Ιεροσόλυμα και μετά θα πάψουν να υπάρχουν και σαν εκκλησία και σαν πόλεις και σαν χώρα, καθώς οι Ρωμαίοι σύμφωνα με τον προφητικό λόγο θα καταστρέψουν ολοσχερώς τα Ιεροσόλυμα. Στέλνει λοιπόν μια επιθετική επιστολή προς τους Γαλάτες που πίστηκαν από τις διδασκαλίες των ψευδοδιδασκάλων, καθώς λέγει και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του ότι όπως υπήρξαν ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού, έτσι και μεταξύ σας θα έλθουν ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι θα παρισάξουν αιρέσεις απολίας, αρνούμενοι ακόμη και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντας εις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πράγματι ευθύς εξ αρχής μπήκανε οι διδασκαλίες, οι ψεύτικες, οι ανθρώπινες στις εκκλησίες των εθνών, όπως και στις εκκλησίες της Γαλατίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος με απόλυτο τρόπο, με επιθετικό τρόπο, στέλνει την επιστολή για να διορθώσει τότε τα ελείποντα σε αυτές τις εκκλησίες, αλλά και για να μείνει ο Λόγος του Θεού σε εμάς, ώστε να είμαστε προσεκτικοί από τις αιρέσεις απολίας που φέρνουν ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι κηρύττουν τη σύνδεση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού με τον νόμο. Άλλωστε αυτή η διδασκαλία δεν είναι ότι έπαψε τότε, αλλά και σήμερα βλέπουμε ανθρώπους να τηρούν διατάξεις του νόμου, όπως παραδείγματος χάρη τα άμφια, τις γιορτές και άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο ούτε λιγότερο από ένα στήρο νομικισμό που είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Χριστού που κηρύχθηκε προς τα έθνη. Αλλά κοιτάξτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θαυμάζω, απορώ πως τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνον ο οποίος σας εκάλεσε δια της χάριτος του Χριστού, μεταφέρεστε δηλαδή από το Θεό που σας αγάπησε με αγάπη αιώνια, σας ήλκησε, σας κάλεσε και σας αναγέννησε δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και σας πρόσθεσε δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία Του, εσείς φεύγετε από Αυτόν τον Θεό και μάλιστα εις άλλον Ευαγγέλιο. Δηλαδή συνδυάζει, αδερφοί αγαπητοί, κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, το Ευαγγέλιο με το Θεό. Και πολύ καλά κάνει, γιατί υπάρχει το Ευαγγέλιο του Θεού περί του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν αλλοιώνεται το Ευαγγέλιο του Θεού, ο άνθρωπος φεύγει από την παρουσία του Θεού, απομακρύνεται από την παρουσία του Θεού, μεταφέρεται. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Θεού είναι αυτό που μαρτυράει την έλευση του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αυτό που μαρτυράει τη θυσία και την προσφορά του Ιησού Χριστού, και για να μην τα λέμε απ' έξω, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, αν θέλετε να το δείτε. Είναι σε σελίδα 993 στο πρώτο κεφάλαιο. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για το Ευαγγέλιο του Θεού. Παύλος, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, δούλος Ιησού Χριστού προσκεκλημένος Απόστολος και ξεχωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, ποιο δηλαδή, περί του Ιού αυτού, αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Θεού, περί του Ιού αυτού, ως της εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης
δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού του Χριστού του Κυρίου, δια του οποίου Ευαγγελίου λάβαμε τη χάρη, την αποστολή, εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ των ονόματος αυτού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν κηρύττει σε όλα τα έθνη το Ευαγγέλιο του Θεού που είναι δια των Ιησούν Χριστών, ο οποίος εγεννήθηκε εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη δια της Αναστάσεως αυτού Υιός Θεού εν δυνάμει. Στο 16 εδάφιο λίγο παρακάτω αναφέρεται για το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα το πιστεύοντα, Ιουδαίοντε πρώτον και Έλληνα, δι' αυτού, διότι δι' αυτού του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην, καθώς είναι γεγραμμένο ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Το Ευαγγέλιο λοιπόν του Χριστού, τα λόγια του Χριστού είναι αυτά μέσα από τα οποία αποκαλύπτεται η καινούρια, θα τολμούσα να πω την έκφραση ανοήτως, δικαιοσύνη του Θεού, όχι η εκ του νόμου, η δικαιοσύνη του Θεού που προέρχεται εκ του νόμου και έχει σαν αποτέλεσμα την κατάρα στον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να τηρήσει το νόμο του Μωυσή, αλλά αποκαλύπτει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που οδηγεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην ευλογία δια της καταχάριν σωτηρίας του ανθρώπου, δια της πίστεως. Τελείως διαφορετικά πράγματα ο νόμος που φανερώνει την αμαρτία στον άνθρωπο και δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να σωθεί με την εκτέλεση των εντολών του νόμου που δεν μπορεί, άρα τον οδηγεί στην κατάρα, και το Ευαγγελίο του Ιησού Χριστού που οδηγεί τον άνθρωπο στην διαπίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού σωτηρία κατά χάρη. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συντεριάξουν και κατά περίεργων τρόπων οι μεγάλες εκκλησίες τα έχουν συντεριάξει πάρα πολύ. Αλλά και αυτό μπορεί να συμβεί και ανάμεσά μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσει κανείς σε αυτήν την παγίδα της ψεύτικης διδασκαλίας ότι για να σωθούμε πρέπει να κάνουμε και εμείς πράγματα. Αυτό είναι τελείως λάθος. Για να σωθούμε μόνο αρκεί να πιστέψουμε στο Χριστό και να επικαλεστούμε το όνομά Του και σωζόμαστε. Κατά χάρη δια της πίστεως Θεού το δώρον. Για να μην καυχηθεί καμία σάρκα. Ενώ ακούμε πολλές φορές σωζόμαστε με τα έργα μας. Αυτό είναι πλάνη, αίρεση απολίας. Δεν υπάρχει σωτηρία με έργο ανθρώπινο. Σωτηρία υπάρχει μόνο δια της πίστεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού, όπου ο Θεός μας αναγεννάει, επειδή πιστεύσαμε ότι ο Θεός ανέστησε τον αναμάρτητον Ιησού Χριστόν και ομολογήσαμε με το στόμα μας ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Βέβαια, στη συνέχεια, η πίστη μας δια της οποίας σωθήκαμε είναι απαραίτητο να έχει έργα πίστεως. Ο άνθρωπος που πίστεψε είναι ανάγκη να έχει έργα πίστεως. Γιατί? Γιατί αν δεν έχει έργα πίστεως, τότε η πίστη του αυτή καθεαυτή είναι νεκρά. Δηλαδή δεν έχει δύναμη. Για να έχει δύναμη η πίστη σου πρέπει να έχεις έργα πίστεως. Και ποια είναι τα έργα πίστεως? Το πρώτο είναι να βαφτιστούμε ενίδατοι κατά το Λόγο του Θεού για να πράξουμε πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή πιστεύοντες ότι ο Θεός ανέστησε τον Χριστό και πράττοντες τη δικαιοσύνη του Θεού υπηθαρχούμε και βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στις άφεση αμαρτιών. Γιατί? Γιατί αναγεννηθήκαμε μεν, δηλαδή συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες μας, αλλά παρέμειναν στο σώμα μας. Θα πρέπει λοιπόν με το βάπτισμα να απεκδηθούμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, ώστε να γίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο σύμμορφοι της ταφής του Χριστού,
ώστε αμέσως μετά το βάφτισμα να γίνουμε σύμμορφοι και της Αναστάσεως του Χριστού, ώστε να περπατήσουμε εις νέα ζωή και νέο δρόμο. Αλλά δεν σταματάνε εκεί τα έργα της πίστεως. Μετά διαβάζουμε ότι πρέπει και ο Θεός έχει υποσχεθεί να βαφτιστούμε στο διαπνεύματος Αγίου από τον Χριστό. Γι' αυτό και επειδή ακούμε το Λόγο του Θεού, πειστεύουμε στο Λόγο του Θεού, πειθαρχούμε πώς εξητώντας το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο το χαρίζει στους εξητούντας. Και αυτό έργο πίστεως. Για να διατηρηθεί η σωτηρία μας, πώς, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αν δεν λάβουμε την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, που είναι για μας, για τα τέκνα μας και για όλους όσους θα προσκαλέσει Κύριος ο Θεός, τότε δεν θα έχουμε άνωθεν, την άνωθεν δύναμη για να μπορούμε να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Αλλά και όταν αυτό συμβεί, πάλι συνεχίζονται τα έργα της πίστεως, που είναι σώθητε από τις γενεάς αυτής της πονηράς και της διεστραμμένης, ή όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εξέλθετε εκ του κόσμου, διότι δεν πρέπει να ομοζυγούμε με τους απίστους, καθώς πλέον δεν έχουμε σχέση με την ανομία, καθώς έχουμε γνωρίσει τη δικαιοσύνη του Θεού, με το σκοτάδι, καθώς έχουμε έλθει στο φως του Θεού, καμία επαφή με το βελίαλ, με το διάβολο, γιατί Κύριος μας και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός, και καμία σχέση με τους απίστους, γιατί εμείς έχουμε πιστέψει σε Ιησούν Χριστόν, Κύριον των Κυρίων και Βασιλέα των Βασιλέων, με αποτέλεσμα, καθώς είναι γεγραμμένο, να είμαστε ναός του Θεού του ζώντος, καθώς πραγματικά μας συναρμολογεί ο Θεός εις ναών Άγιον, ώστε ο Θεός κατά το λόγο του να κατοικεί και να περπατάει ανάμεσά μας και εμείς να είμαστε λαός του. Το αποτέλεσμα είναι ο Θεός πια σε αυτούς που σωθήκαν από τη γενεά την πονηρά και τη διαστραμμένη, που εξήλθαν εκ του κόσμου και εκ του φρονήματος του κόσμου, να διατάζει λέγοντας «Μη εγγύσετε πλέον ακάθαρτον και τότε εγώ θα σας δεχθώ». Α, λοιπόν, ένα φοβερό έργο πίστεως μέσα του οποίου μας δέχεται ο Θεός. Δηλαδή θέτει εμπροσθέν μας τύρα νεωγμένη για να μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Εάν όμως ομοζυγούμε εν γέννη με τους απίστους, τότε δεν είναι ανοιχτή η πόρτα του Πατέρα Θεού για να μας δεχτεί. Όταν όμως ξεχωρίσουμε, δηλαδή αγιαστούμε, δηλαδή μας αγιάσει ο Θεός με το Λόγο Του, αλλά και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε μας υπόσχεται «Εγώ θα σας δεχτεί και εσείς, και εγώ θα είμαι Πατέρας σας και εσείς θα είστε Υιοί μου και θυγατέρες μου», λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Και έτσι γινόμαστε μία εκκλησία. Ένας ποιμένας, ο Ιησούς Χριστός, αλλά και ένας πατέρας, ο ουράνιος. Και εμείς μέλη του σώματος του Χριστού. Και όλα αυτά με έργα πίστεως, δηλαδή με έργα υπακοής στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτά είναι τα έργα πίστεως. Με έργα πίστεως θα σωθούμε, καθώς λέγει και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα σωθεί, δεν θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα εισέλθει στον ουρανό αυτός που λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που ακούει το Λόγο μου και πράττει Αυτόν. Αυτός θα πάει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, ναι, αναγεννόμεθα δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού, αλλάζει η ζωή μας, τα πάντα γίνονται νέα. Αλλάζουν οι επιθυμίες της σαρκός, αλλάζουν οι επιθυμίες της καρδιάς μας, αλλάζει το πνεύμα μας. Το πνεύμα μας το μεταμορφώνει ο Θεός από αλαζονικό σε πράου και ησύχιο. Την καρδιά μας από απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη πέτρινη καρδιά την κάνει σάρκινη χαρτιά, που ζητάει τα του Κυρίου και τις επιθυμίες σαρκός τις αφαιρεί
καθώς ελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί μόνο όποιον ο Υιός ελευθερώσει είναι πραγματικά ελεύθερος από κάθε αμαρτία, κάθε δεσμό και κάθε πάθος. Και έτσι ο άνθρωπος, γιατί υπάρχει και η άλλη ψευδοδιδασκαλία, όπως την περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος, όχι μόνο ο νομικισμός, δηλαδή με τον νόμο θα σωθείς, αλλά υπάρχει και η διδασκαλία της απόλυτης ελευθεριότητος, καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, την εις επαγγελόμενη ελευθερίαν, επαγγέλλονται ελευθερίας, με τον Χριστό κάνεις ό,τι θέλεις, δεν κάνεις ό,τι θέλεις, κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Μας ελευθέρωσε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν κοιτάει το έξω ο Χριστός, κοιτάει το μέσα. Δεν κοιτάει αυτό ο Χριστός, κοιτάει τ' άλλο. Και μπαίνουμε πια στην άλλη ψεύτικη διδασκαλία της απόλυτης ελευθεριότητος. Επαγγελόμενη λοιπόν εις αυτούς ελευθερία, ενώ αυτοί που επαγγέλλονται αυτή την ελευθερία είναι δούλοι της διαφθοράς. Διότι από όντιν ανικάται κάποιος, τούτου και δούλους γίνεται. Και έτσι, αφού απέφυγον με την αναγέννηση τα μολύσματα του κόσμου, δια της επιγνώσεως του Κυρίου και σωτήρου Ιησού Χριστού, ξανά ενεπλέχθησαν πάλι εις αυτά και νικόνται, και έτσι έγιναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Υπάρχουν λοιπόν δύο διδασκαλίες που είναι και οι δυο τρομερές, γιατί είναι άλλο Ευαγγέλιο. Που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι καλά νέα. Είτε η σύνδεση του νόμου με τη χάρη, είτε η σύνδεση του νόμου με την απόλυτη ελευθερία, την αναρχία, το χάος. Ο Ιησούς Χριστός δεν οδηγεί τον άνθρωπο σε αναρχία, ούτε σε χάος, ούτε του λέει θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αντιθέτως μάλιστα, του λέει θα κάνεις ό,τι θέλω. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να το ομολογήσει με όλη την καρδιά. Ελεύθερος ον πάντων, εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, γιατί έτσι θα κερδίσω τους πλειοτέρους, και ταυτόχρονα κηρύττει λέγοντας ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας δια του Ιησού Χριστού, δεν τελειώνει εκεί, και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός σας θα είναι εις αγιασμόν και το τέλος σας ζωή αιώνιος. Δηλαδή σε ελευθερώνει ο Θεός για να υποδουλώσεις τον εαυτό του σε αυτόν. Τι σημαίνει τούτο? Ώστε να κάνεις αυτό που θέλει, να εκπληρώνεις τις εντολές του. Άλλωστε μας το λέει και τόσο καθαρά: ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Αυτές οι αιρέσεις δεν ήταν τότε, αλλά είναι πάντοτε. Γιατί είναι ψέματα, και ο αρχηγός του ψέματος, του ψεύδους, είναι ο διάβολος, ο οποίος θέλει να φέρει μέσα στο Ευαγγέλιο αιρέσεις απολίας για να τους αφήσει να πιστεύουν, αλλά να μην κερδίσουν την αιώνια ζωή. Να τους αφήσει να νομίζουν ότι πάνε στον ουρανό, αλλά να βρίσκονται στην αιώνια απώλεια. Γι' αυτό αναρωτιέται και απορεί ο Απόστολος Παύλος, πόσο γρήγορα μεταφερθήκατε από τον Θεό, ο οποίος σας εκάλυσε με τη χάρη του Χριστού, σε άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είναι άλλο, δεν είναι καλή αγγελία. Γιατί υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας ταράτουσιν και θέλουσιν να μετατρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού, να το κάνουν άλλο Ευαγγέλιο, το οποίο όμως δεν είναι Ευαγγέλιο. Και επαναλαμβάνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για αυτόν και για το Λόγο του Θεού, άρα και για μας. Αλλά αν και εμείς, ή άγγελος εξ ουρανού, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμε, το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, ας είναι κατάρα, ας είναι ανάθεμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όπως σας προείπαμε, εάν κάποιος σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο λάβατε, ας είναι ανάθεμα. Είτε άγγελος, είτε άνθρωπος, είτε οποιοσδήποτε σας κηρύξει Ευαγγέλιο που είναι διεστραμμένο,
έξω από την υγιένουσα διδασκαλία, έξω από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, έξω από την φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Προσέξτε τι λέει. Δηλαδή θα πάει στην απώλεια, ας είναι ανάθεμα. Ποιος δηλαδή να είναι ανάθεμα? Αυτός που κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, όχι εσείς που ακούτε. Δηλαδή ξεχωρίζει το θήτη από το θύμα. Δεν είναι να προσέχουμε μόνο τι ακούμε, αλλά να προσέχουμε και τι κηρύττουμε, τι λέμε. Δεν είναι αστείο πράγμα να έρχεται κάποιος να κηρύττει και να είναι άλλο Ευαγγέλιο και για τον Θεό να είναι ανάθεμα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Γιατί γι' αυτό αυτός που κηρύττει πρέπει να κηρύττει με φόβο Θεού, με προσευχή, να μην ξεφεύγει από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γιατί? Γιατί έχει να κάνει με την αιώνια ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και φοβάται ο άνθρωπος του Θεού να προσθέτει ή να αφαιρέσει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να ξέρεις τι λες, να είσαι βέβαιος για αυτά που λες. Γι' αυτό ό,τι λέμε, αδερφοί, και δεν είναι μόνο ο κήρυκας του άμβωνα, αλλά είναι ο κήρυκας της οικογένειας, ο πατέρας. Είναι ο ευαγγελιστής που μιλάει σε ψυχές. Είναι οποιοδήποτε κρατάει στα χέρια του το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι πραγματικά η δύναμη του Θεού, προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, αλλά είναι και ανάθεμα για τον άνθρωπο που δεν πράττει με φόβο Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού, όποιος και να είναι, η μητέρα στα παιδιά, ο αδελφός στον αδελφό και στην αδελφή, ο αδελφός ο παλιός στον νεότερο, ο νέος στον καινούριο αδελφό. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Προσέχετε, μην γίνετε πολύ διδάσκαλοι. Μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί θα έχετε μεγαλύτερη κατάκριση. Μην διδάσκεις για πράγματα τα οποία δεν ξέρεις, ή όπως λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος στο Λόγο των Αγαθών, λαλών εν αυτές περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι την αδυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήριχτοι στρεβλώνουσιν, επειδή είναι δυσνόητα, οι αμαθείς και οι στήριχτοι, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Ο Θεός να μας φυλάει τι λέμε. Ό,τι λέμε, αδερφοί, πρώτον να το λέμε με φόβο Θεού. Μην κάνουμε λάθος. Και δεύτερον, για να μην κάνουμε λάθος, να στηριζόμαστε μόνο στο γραμμένο Λόγο του Θεού. Μόνο. Και να μην δίνουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα της ερμηνείας, γιατί μπορεί να κάνουμε και παρερμηνεία. Καλύτερα να μην ερμηνεύσουμε κάτι παρά να το ερμηνεύσουμε λάθος. Βέβαια, το ασφαλές είναι να διαβάσουμε αυτό που γράφει. Να πούμε έτσι γράφει. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος να γίνεις ερμηνευτής, να γίνεις δάσκαλος. Κανένας ιδιαίτερος λόγος. Αντιθέτως, τούτο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτός λοιπόν που κηρύττει, λέγει, και άγγελος από τον ουρανό και άνθρωπος που κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, αυτός σας είναι ανάθεμα. Καταλαβαίνετε γιατί λέμε? Πόσο σοβαρό είναι να παίρνεις τα χέρια στο Λόγο του Θεού και να μιλάς. Ξέρετε πόσο επιπόλαιο είναι να ανοίγεις τη Γραφή και να λες σε δύο ανθρώπους, έλα να σου πω τι λέει η Γραφή. Και μάλιστα να πεις, έλα να σου διαβάσω τι λέει η Γραφή, πολύ ασφαλές.
αλλά να σου ερμηνεύσω τι λέει η Γραφή, εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καλύτερα να ακούς, ταχύσεις το να ακούς, παρά να μιλάς. Και αν θα μιλήσεις, να είσαι βέβαιος για αυτά που λες. Βέβαιος. Και η βεβαιότητά μας έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού και από τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, επειδή τον κατηγορούσανε, ότι κηρύττεις αυτό το Ευαγγέλιο στα έθνη και το ξεχωρίζεις από τον νόμο για να γίνεις αρεστός στους ανθρώπους, για να τους καλοπιάσεις, για να τους κάνεις οπαδούς. Υπάρχει αυτό το φρόνημα, βέβαια. Βέβαια, ο Θεός να μας φυλάει, γιατί αυτοί που κηρύττουν για να καλοπιάσουν και για να κάνουν οπαδούς είναι ανάθεμα, γιατί διαστρέφουν το Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος όμως ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει να αρέσω στους ανθρώπους, γιατί αυτά που λέω πολλές φορές δεν θα αρέσουν στους ανθρώπους. Και όταν λέω πολλές φορές, εννοώ τις περισσότερες φορές. Δεν θα αρέσουν στους ανθρώπους, αλλά δεν με νοιάζει να αρέσουν στους ανθρώπους αυτά που λέω. Γιατί είναι γραμμένο ότι θα προσκαλέσουν πολλούς διδασκάλους για να τους κηρύττουν αυτά που τους αρέσουν. Και αυτή θα είναι ανάθεμα. Δεν με νοιάζει να αρέσω στους ανθρώπους. Καθόλου δεν με νοιάζει να αρέσω στους ανθρώπους. Γιατί αν για μια στιγμή σκεφτώ να αρέσω στους ανθρώπους, τότε πάβω ενώπιον του Θεού να λογίζομαι ως δούλος Θεού. Εάν ζητώ να αρέσκω στους ανθρώπους και ανήρεσκω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Ο δούλος του Θεού δεν είναι ευάρεστος. Δεν προκαλεί, δεν είναι δημοφιλής, δεν προκαλεί την άνεση στους ακούοντας, γιατί ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, είναι στενή πύλη και τεθλιμμένη οδός. Άρα τα λόγια του κηρύγματος φέρνουν τον άνθρωπο σε αμηχανία πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες. Αλλά εάν κάποιος είναι δούλος Θεού, δεν ενδιαφέρεται να αρέσει στους ανθρώπους, ενδιαφέρεται να αρέσει σε αυτόν που τον επέστειλε, στο Θεό, για να είναι δούλος Θεού. Δεν καλοπιάνει, δεν κολακεύει, δεν πάει με το μέρος τους. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Είτε ακούσωσιν είτε απηθήσωσι. Το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύττεται προς μαρτυρία αλλά και προς σωτηρία. Ο έχων όταν ακούει, ας ακούει. Αλλά μεγαλύτερη ευθύνη έχει αυτός ο οποίος λέει. Και επαναλαμβάνω, είτε από άμβονος, είτε κατηδίαν στο σπίτι του, στη γυναίκα του και στα παιδιά του, είτε η μητέρα κατηδίαν στα παιδιά της, είτε ο κάθενας από μας κατηδίαν στους πλησίων του. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί από το να είμεθα σε ευλογία και σε ανάθεμα, είναι πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Αν διαστρέψουμε, μετατρέψουμε λίγο το Ευαγγέλιο του Χριστού σύμφωνα με τη γνώμη μας, με την αρέσκειά μας, ή το χειρότερο από όλοι, με την αρέσκεια των ακούοντων, για να τους καλοπιάσουμε και να τους κάνουμε οπαδούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί: σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω, το κηρυχθέν υπέ μου, δεν είναι ανθρώπινο, είναι ουράνιο. Είναι θεϊκό. Γιατί? Διότι δεν το παρέλαβα από ανθρώπου, και εδώ να το προσέξουμε, ούτε το εδιδάχθην από ανθρώπου,
αλλά δια αποκαλύψεως Ιησού Χριστού το παρέλαβα και το εδιδάχθην. Και αυτό ισχύει καταρχάς στον Παύλο αλλά και σε όλους. Γιατί εμείς πρέπει να είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως υπάρχουν οι κατά διακονίαν διδάσκαλοι που υπηρετούν, αλλά μην ονομαστείτε ή ονομάσετε κανέναν διδάσκαλο ή καθηγητή. Ένας είναι ο διδάσκαλός σας. Αυτό μας λέει ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός. Και ένας είναι ο καθηγητής σας. Ακούμε με προσοχή, αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε τι ακούτε. Μην πείθεστε από αυτά που σας λέω εγώ. Μην πείθεστε από αυτά που σας λένε άνθρωποι. Αλλά εμείς θα διακρίνουμε αυτά που ακούμε, καθώς λέει η Γραφή, προσέχετε τι ακούετε, προσέχετε πώς ακούετε, θα διακρίνουμε εάν είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Θα έχουμε και εμείς αποκάλυψη. Αποκάλυψη από τον Χριστό. Αλλά για να έχουμε αποκάλυψη, μελετάμε το Λόγο του Θεού. Δεν τον ακούμε μόνο, μελετάμε το Λόγο του Θεού. Στη μελέτη γινόμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Στην προσωπική μας μελέτη ο Χριστός είναι ο δάσκαλός μας. Εάν είμαστε εδώ, τότε δάσκαλός σας θα είναι μόνο εγώ ή κάποιος άλλος. Και δεν είναι κανείς ανώτερος του διδασκάλου του. Γι' αυτό μη δέχεστε διδάσκαλο άνθρωπο. Τον ακούμε τη διακονία, το κήρυγμα, το ακούμε, αλλά διδάσκαλός μας είναι ο Χριστός. Και εμένα διδάσκαλός μου είναι ο Χριστός. Και εσένα διδάσκαλός σου είναι ο Χριστός. Η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάμε όχι σε ανθρώπους. Όποιος κοιτάει σε ανθρώπους χάθηκε. Γιατί ο άνθρωπος είναι, καθώς είναι γεγραμμένο, αμαρτωλός. Πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Κάθε άνθρωπος από μας είναι ασύμπαντος, ουτιδανός. Αλίμονό μας, αν κοιτάμε σε ανθρώπους. Η ελπίδα μας, η προσευχή μας. Θυμάμαι μια φορά που είχε συμβεί κάτι στη ζωή μου και ήρθε ο Κύριος και μου είπε εσύ εμένα θα ακούς, εμένα θα ακολουθείς, εμένα θα πιστεύεις, εμένα θα δοξάζεις και σε μένα πάντοτε θα έρχεσαι. Αυτό είναι. Θα μου πεις δεν θα πάω στον αδελφό να τον ρωτήσω. Θα πας να τον ρωτήσεις και ό,τι σου πει δεν θα πεις αμήν. Μπορεί, ναι, καλό, να το εξετάσουμε. Γιατί τότε θα είμαστε πλανώντες και πλανόμενοι. Αν όμως δάσκαλός μας είναι ο Χριστός και είμαστε πάντες διδαχτοί του Πνεύματος του Αγίου και το Ευαγγέλιο που λαμβάνουμε είναι δια αποκαλύψεως Ιησού Χριστού, τότε και εμείς θα είμαστε χρήσιμοι και αυτούς που θα ακούμε θα είναι χρήσιμοι σε εμάς. Το Ευαγγέλιο λοιπόν που κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, είναι ουράνιο. Γιατί? Διότι εγώ δεν το παρέλαβον από ανθρώπου, ούτε το διδάχθηκα από ανθρώπου, αλλά δια αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Και βεβαίως ο Παύλος το λέει και έτσι είναι, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά και εμείς πρέπει να το λέμε. Και έτσι να είναι, και έτσι να είναι και σε εμάς. Καθένας από εμάς χρειάζεται τη δική του αποκάλυψη, η οποία δεν θα είναι διαφορετική. Γιατί τότε θα έτερο διδασκαλούμε. Αλλά δεν θα είναι τόπο Κοροβέσης, τόπε ο Α, τόπε ο Β. Αυτό είναι παράβαση στο Λόγο του Θεού. Αλλά τόπε ο Χριστός. Είναι γεγραμμένο. Το παιδε το από Κοροβέσης δεν με απασχολεί, είναι γεγραμμένο. Το παιδε το από Λούις δεν με απασχολεί, είναι γεγραμμένο.
Αυτό με απασχολεί. Γιατί? Μπορεί να έχει κάνει λάθος. Άνθρωπος είναι. Γι' αυτό φτάσαν οι άνθρωποι να λένε ο τάδε έχει το αλάθητο και δεν κάνει κανένας ποτέ λάθος. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Μεγάλη πλάνη. Μην την κάνουμε κι εμείς και πούμε ό,τι πει αυτό είναι αλήθεια. Όχι. Ό,τι είναι γραμμένο είναι αλήθεια. Διδάσκαλός μας ο Χριστός. Καλός ο αδερφός ο Κοροβέσης, καλός ο αδερφός ο άλλος. Τους χρησιμοποιεί ο Θεός, δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Αλλά δάσκαλός μου είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο δάσκαλός μου. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι ωραία πράγματα γίνονται. Πρώτον, ο κάθε άνθρωπος μπαίνει στη θέση του. Παίρνει τη θέση του. Και δεν έχει την αυθεντία. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών. Το παγώ έτσι είναι. Όχι. Δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει, να έχω, να έχουμε κάνει λάθος. Το λέει ο Χριστός, έτσι είναι. Είναι γεγραμμένο, έτσι είναι. Ακόμη και ο Ιησούς Χριστός αυτό το χρησιμοποιεί. Είναι γεγραμμένο, διάβολε. Εκεί είναι η απόλυτη ασφαλειά μας. Είναι γεγραμμένο. Και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Η πνευματική μας ζωή, αδερφοί, είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί. Είτε όταν διδάσκουμε ή κηρύττουμε ή λέγουμε οτιδήποτε, είτε όταν ακούμε. Θυμηθείτε τι έπαθε ο Σαούλ. Δύο φορές έκανε λάθος. Δεν έκανε αμαρτίες όπως ο Δαβίδ. Αλλά δύο φορές δεν έκανε ακριβώς αυτό που του είπε ο Θεός και ο Θεός τον απέβαλε. Τον απέρριψε και τον εγκατέλειψε. Γι' αυτό με φόβο Θεού μιλάμε για το Λόγο του Θεού. Και μόνο όταν το γράφει, λέμε το γράφει, τέλειωσε. Άμα το γράφει, το γράφει, τι θα κάνουμε. Αφού το γράφει, δεν μας έβαλε ο Θεός να κρίνουμε το Λόγο του Θεού. Ούτε να τον διορθώνουμε, να τον υπακούμε το Λόγο του Θεού. Στις ανατολικές θρησκείες αλλά και σε άλλες θρησκείες μιλάνε για γέροντες και διδασκάλους. Στην Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν. Υπάρχουν οι διακονίες, υπάρχουν τα χαρίσματα, υπάρχουν πράγματι. Αλλά όλοι ξέρουμε και ξέρουνε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο διδάσκαλός μας. Δεν υπάρχουν πατέρες. Ο πατέρας μας, ο ουράνιος είναι ο πατέρας μας. Γιατί? Γιατί δεν δίνουμε τη δόξα σε ανθρώπους. Ούτε ο Θεός θέλει να δίνουμε τη δόξα στους ανθρώπους, αλλά ούτε και οι άνθρωποι πρέπει να θέλουν να τους δίνεται η δόξα. Η δόξα είναι μόνο στο Θεό. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει. Ακούσατε τη διαγωγή μου κάποτε ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν, λέει το κείμενο, δηλαδή κατέστρεφα και προσπαθούσα να την εξαφανίσω. Και ταυτόχρονα προέκοπτα εις των ουδαϊσμών πάνω από όλους τους συνηλικιώτες μου. Γιατί? Διότι ήμουν ζηλωτής πιο πολύ από όλους των πατρικών μου παραδόσεων. Πολύ σημαντική προσωπικότητα στον Ιουδαϊσμό ήταν ο Απόστολος Παύλος. Ήτανε κορυφή, θα λέγαμε. Είχε μαθητευτεί παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, του καλύτερου θεολόγου της εποχής. Ήταν ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων. Και αυτά που τον οδήγησαν στο να είναι διώχτης του Χριστού και της Εκκλησίας. Φοβερό. Ο ζήλος ο κακός, που είναι φανατισμός. Όταν όμως ο Θεός ευδόκησε και καθώς με προσδιορίσε από την κοιλία της μητρός μου και με κάλεσε με τη χάρη του και με έσωσε,
με κάλεσε για να αποκαλύψει, εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού σε μένα. Σου έχει αποκαλύψει ο Θεός τον Υιόν του Θεού σε σένα. Αυτό είναι. Όχι σε κάνει δάσκαλο. Πρώτα είναι να αποκαλύψει τον Υιόν του σε μένα, μέσα μου. Να υπάρχει η αποκάλυψη του Θεού μέσα μου, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ότι είναι ανεστημένος, στέκεται στα δεξιά του Πατρός μέσα μου. Ώστε τότε θα μπορώ να κηρύττω και συγκεκριμένα τον Υιόν του Θεού που είναι αποκεκαλυμμένος μέσα μου, συγκεκριμένα στα έθνη. Δεν πάω όπου θέλω, πάω εκεί που με στέλνει. Γιατί υπάρχουν αυτοί που πάνε όπου θέλουν και υπάρχουν και αυτοί που τους στέλνει ο Θεός και πηγαίνουν εκεί που τους στέλνει ο Θεός. Ο ένας είναι ένας επιπόλαιος άνθρωπος, ο άλλος είναι ένας δούλος υποτακτικός στον Κύριό του. Άλλο παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω, το καπελάκι μου και πηγαίνω, και άλλο προσεύχομαι και μου λέει ο Κύριος πήγαινε. Έρχεται ο Θεός και μου λέει τώρα μην πας, τώρα κάτσε, τώρα πήγαινε. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει ο Θεός πρώτα να σου έχει αποκαλύψει τον Ιησού Χριστόν μέσα σου, ώστε ο Ιησούς Χριστός να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλουσίως εντός σου. Τι θα πει κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού εντός σου? Και ο γεγραμμένος και ο διαπνεύματος Αγίου. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που περπατάς κατά τη σάρκα. Ούτε μόνο ζεις κατά το πνεύμα και περπατάς κατά το πνεύμα. Γι' αυτό όταν ήρθε και μου αποκάλυψε ο Πατέρας τον Υιόν του μέσα μου για να κηρύττω αυτόν στα έθνη, εγώ τι έκανα? Δεν πήγα σε ανθρώπους. Δεν έπρεπε να πάει στους ανθρώπους. Δεν πήγα σε ανθρώπους. Πού πήγα? Εκεί που μου είπε να πάω. Πού? Στην Αραβία. Γιατί να πάω στην Αραβία? Γιατί εκεί θα έρθει να με διδάξει. Στην ερημιά μου, στη μοναξιά μου, στο ταμείο μου. Εκεί θα γίνει ο δάσκαλός μου. Εκεί θα τον γνωρίσω σαν σωτήρα μου, λυτρωτή μου, δάσκαλό μου, φίλο μου και Θεό μου. Μα δεν έπρεπε να πάει στους Αποστόλους? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν το είπε ο Θεός. Μα οι Απόστολοι δεν είναι αυτοί οι απαρχείς? Όχι. Φοβερό δεν είναι? Του λέει μην πας εκεί. Με σμένα θα διαπραγματεύεσαι. Εσύ και εγώ. Για έλα στην Αραβία και έκατσε 3 χρόνια. Και εκεί του κήρυξε και του έμαθε όλο το Ευαγγέλιο. Και λέει ο Κύριος μου είπε ότι την νυχτή την καθήν παρεδίδετο. Όλα του τα είπε. Γιατί να μην του τα πει ο Πέτρος? Γιατί να μην του τα πει ο Ιάκωβος? Γιατί τον έχει για έργο ο Θεός. Και αφού έμεινε στην Αραβία 3 χρόνια, επέστρεψε πού? Στα Ιεροσόλυμα? Όχι. Στη Δαμασκό, από εκεί που ξεκίνησε. Για 15 μέρες πήγε στα Ιεροσόλυμα και γνώρισε τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και έφυγε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος του είπε. Δεν κυβερνάτε, και αυτό αδερφοί μου σας παρακαλώ να το προσέχουμε, δεν κυβερνάτε από τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Από τον Χριστό κυβερνάτε. Κοίταξε καλά ποιος είναι ο κυβερνήτης σου, αδερφέ. Αν βάζεις τον εαυτό σου υπό την κυβέρνηση του ανθρώπου, μέχρι εκεί έφτασες. Μα δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν του είπε ο Κύριος πήγαινε στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσεις τα αδέρφια σου? Δεν του είπε. Μετά από 15 χρόνια με αποκάλυψη του λέει πήγαινε τώρα στα Ιεροσόλυμα. Τι να κάνεις? Να παραστήσεις το Ευαγγέλιο που σε δίδαξα σε αυτούς, αν είναι το ίδιο. Μετά από 15 χρόνια, 15 δηλαδή, πέρασαν και οι δύο. Και τα δύο αποστολικά του ταξίδια, και πήγαινε μόνος του ο Παύλος.
Και πριν το τρίτο αποστολικό του ταξίδι του λέει πήγαινε στους προεστώτες, στους προκρήτους, στους προεστώτες, στους επισημωτέρους της Ιερουσαλήμ. Μα τι Θεός είναι αυτός? Θεός αποκλειστικότητας, αδερφοί. Αδέλφια μου, μην εξαρτάτε ποτέ τον εαυτό σας από κανέναν, θα βρεθείτε σε αδιέξοδο. Είναι άνθρωπος, ασήμαντος, ουτιδανός. Τον εαυτό σας να τον εξαρτάτε πάντοτε από τον Κύριό σας και το Θεό σας. Όποιος και να είσαι, μικρός, μεγάλος, καινούριος, παλιός. Πιο καινούριος από τον Παύλο δεν είσαι. Με το που τον κάλεσε ο Θεός και του άνοιξε τα μάτια, του λέει τώρα πήγαινε στην Αραβία. Και εκεί θα κάνεις, θα έρθω εγώ να σε συναντήσω και θα έρχεσαι εσύ να με συναντάς. Πρέπει να μάθεις να μου μιλάς και να σου μιλάω. Να σε διδάσκω και να μ' ακούς. Πρέπει να το ζήσεις αυτό. Και αφού έκατσε 3 χρόνια στην Αραβία, γυρίζει πού? Στη Δαμασκό, εκεί που τον συνάντησε ο Χριστός. Και έπειτα, μετά από αυτά τα 3 χρόνια, είπε ας πάω στα Ιεροσόλυμα. Και έκανε λάθος μεγάλο. Γιατί πήγε και τους είπε ότι τώρα θα κηρύξω. Και του λένε όχι, δεν κηρύττεις. Εσένα έρχεται ο Χριστός και του λέει μην κηρύξεις εδώ. Δεν θα δεχτούν το κηρύγμά σου. Μα πώς δεν θα δεχτούν, Κύριε, το κηρύγμά μου? Αφού ήμουν αδιώκτης και με ξέρουν όλα. Βρε, πήγαινε, φύγε, θα σε σκοτώσουνε. Πήγαινε στην Κιλικία, πήγαινε στην πατρίδα σου. Και πού πήγε? Στην Ταρσό. Ίσα ίσα πρόλαβε και είδε τον Πέτρο, ίσα ίσα πρόλαβε και είδε τον Ιάκωβο και έφυγε κακήν κακός, γιατί ήθελε να μείνει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο Θεός ήθελε άλλο. Και έκατσε, ξέρετε πόσα χρόνια. 37 χρονών περίπου τον επισκέφθηκε ο Χριστός, 40 χρονών γύρισε στα Ιεροσόλυμα και μέχρι τα 43 χρόνια, αλλά 3 χρόνια κάθισε την Ταρσό. Εκεί υπομονετικά, μέχρι να του πει ο Κύριος για έλα τώρα, πήγαινε στην Αντιόχεια. Και από εκεί και πέρα έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Και στην Αντιόχεια έκατσε 1 χρόνο. Και όταν πια έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, λέει το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε σε με το Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο το οποίο τους εξέλεξα. Αδέλφια μου αγαπημένα, μην ελπίζετε σε άνθρωπο. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο. Μην εξαρτάς τη ζωή σου από κανέναν άνθρωπο. Μόνο η γυναίκα μπορεί να υπακούει στον άντρα της και να εξαρτάται. Αλλά και αυτή εν κυρίω. Μην εξαρτάς τον εαυτό σου από κανέναν άνθρωπο. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που ο Χριστός είναι ο Κύριος του και ο Θεός του. Αμήν.